Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αυτή είναι η λύση και πάλι κοντά σας, όπως κάθε Τετάρτη στις 8 ακριβώς είμαστε εδώ μαζί με εκλεκτούς φίλους και συνεργάτες για να σχολιάσουμε τα θέματα της επικαιρότητας. Και όχι μόνο βέβαια αυτά, έτσι να γνωρίσετε λίγο καλύτερα τους ανθρώπους εδώ, οι οποίοι καθημερινά μοχθούν για το καλύτερο, γιατί αφορά την πατρίδα μας πάνω απ' όλα, γιατί αφορά τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Και όχι, βεβαίως θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια, αφού πρώτα σας γνωρίσω τους σημερινούς καλεσμένους, οι οποίοι, να ξεκινήσω από την κυρία της παρέας, η Μαργαρίτα Μιχαηλίδου, καθηγήτρια μουσικής. Καλώς ήρθατε, κυρία Μιχαηλίδου. Εκ Κορίνθου ορμόμενη, έτσι. Εκεί στην ωραία Κόρινθο, την Κόρινθο με τις ιδιαιτερότητες, με την ωραία σταφίδα. Σταφίδα. Με την ωραία σταφίδα, καλά θυμάμαι. Το πρώτο προϊόν. Το πρώτο προϊόν. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Θα έχουμε, πιστεύω, μια καλή ευκαιρία να σας γνωρίσουμε καλύτερα. Πάμε εδώ στον καθηγητή μας της Σχολής Ικάρων, τον Ηλία Τολέκα. Καλώς ήρθες, κύριε καθηγητά. Νομίζω ο παλιός γνώριμος εκπομπής, έχεις έρθει και στον προηγούμενο κύκλο και έχεις εκφράσει εδώ τις απόψεις σου αρκετές φορές. Πάω στο Γιάννη το Σακά. Γιάννη Σακάς, αξιωματικός αναποστρατεία του πολεμικού ναυτικού, φίλος εκεί από τα Νότια. Καλώς ήρθες, Γιάννη. Ευχαριστώ πολύ. Και άλλος ένας φίλος από τα Νότια, ο Χρήστος Οντούτσης, ο τέος πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Βορειοπηρετών. Χρήστο, καλώς ήρθες. Καλησπέρα για μένα, καλώς το βρήκαμε. Και δήμαρχος, πρώην δήμαρχος στη Βόρεια Ήπειρο. Στη Δερόπολη, στο νομό Ριγουργάστο. Λοιπόν, αυτή είναι η παρέα μας σήμερα, φίλες και φίλοι. Με αυτούς εδώ τους κυρίους και την κυρία θα συζητήσουμε για τα θέματα της επικαιρότητας που έχουν προκύψει τις τελευταίες ημέρες. Θα ξεκινήσουμε βέβαια από τι άλλο, από αυτό που μη γελιόμαστε, απασχολεί περισσότερο από ποτέ όλους μας και βεβαίως αφορά το μεταναστευτικό, το λάθρο μεταναστευτικό όπως λέμε εμείς και στην ελληνική λύση αλλά και στην εκπομπή. Να πάμε να δούμε ένα βίντεο, γιατί ξέρετε, οι μετανάστες, οι λάθρομετανάστες ή αλλιώς καλύτερα λάθροεισβολείς έχουν ξεφύγει τελείως. Δεν φτάνει που έρχονται στην πατρίδα μας. Τους φιλοξενούμε, τους ταΐζουμε, τους ποτίζουμε, θέλοντας και μη, δεν έχει σημασία. Παρ' όλα αυτά δημιουργούν προβλήματα. Βάζουν φωτιές και είναι περιουσία του ελληνικού λαού. Για πάμε να δούμε λοιπόν ένα βιντεάκι από τη Σάμο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε απέναντι ακριβώς από το Kit Samu, όπου βλέπετε ότι εδώ και μισή ώρα περίπου έχει ξεσπάσει φωτιά εντός του κάμπ. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Πολλοίς κόσμος έχει βγει εκτός, όπως μπορείτε να δείτε. Υπάρχουν οι δημιουργίες των ΜΑΤ, υπάρχουν οι δημιουργίες αστυνομίας. Η φωτιά είναι στη νότια πλευρά του ΚΙΤ. Υπάρχουν πυροσβεστικές δυνάμεις. Αν μπορέσετε να ακούσετε, συνεχώς γίνονται κάποιες εκρήξεις. Ακούσατε ήδη μια έκρηξη. Προφανώς είναι από γκαζάκια, φιάλες υγραερίου. Η κατάσταση είναι έκρηθμη και μπορούμε να σας πούμε ότι τώρα, πριν από λίγο που ερχόμασταν εδώ στις εγκαταστάσεις του ΚΙΤ, στην παραλία της Σάμου έχουν κατεβεί πάρα πολλοί Σύριοι, οι οποίοι φοβούνται τα γεγονότα που γίνονται αυτή τη στιγμή και, όπως μας έχουν πει, έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα με την αφγανική κοινότητα. Λοιπόν, τι άλλο να πει κανείς και τι άλλο θα δούμε βέβαια. Πάμε στον κύριο Λέκα, εδώ τον καθηγητή μας, να ακούσουμε έτσι μια πρώτη άποψη, ένα πρώτο σχόλιο για όλα αυτά που είδαμε και βεβαίως έχουμε δει και παρόμοια γεγονότα. Δεν είναι καλύτερη η κατάσταση στη Μόρια. Μην γελιόμαστε, και εκεί έχουν δημιουργηθεί προβλήματα παρόμοια με αυτό. Αλλά κύριε καθηγητά, πού θα πάει αυτή η κατάσταση, τι λέτε, ναι, πώς το βλέπετε εσείς? Πρέπει να το δούμε. Είστε άνθρωπος του πνεύματος. Θέλαμε και τη φιλοσοφική σας προσέγγιση. Σωστά. Θα μας ενδιαφέρει δηλαδή. Να δούμε τελικά όλα αυτά πώς γίνονται, γιατί γίνονται και είμαστε αναγκασμένοι να τα υποστούμε κιόλας. Μάλιστα. Είναι γεγονός ότι το θέμα πρέπει να το δούμε σφαιρικά και χωρίς προκαταλήψεις, αλλά με βαθιά επίγνωση της πραγματικότητας. Ποια είναι αυτή? Λοιπόν, αυτή που βλέπουμε? Όχι. Αυτό είναι ένα γεγονός. Γιατί αν αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή, τότε κάτι, ναι, δεν πάει καλά. Αυτό οπωσδήποτε. Πολλοί θέλουν να το παρουσιάζουν το θέμα διαφορετικά. Ναι. Έχουν τις δικές τους αντιλήψεις, τις δικές τους ιδεοληψίες κλπ. Όμως το θέμα αυτό των λαθροεισβολέων ή μεταναστών
ή ας το ονομάσει κανείς όπως θέλει, δεν έχει σημασία η ονομασία. Δεν είναι θέμα ιδεοληψίας ή ανθρωπισμού όπως προσπαθούν πολλοί να το παρουσιάσουν. Είναι θέμα ασφαλείας. Το τονίζω, θέμα ασφαλείας. Γιατί αποδιοργανώνουν αυτοί οι άνθρωποι το πολιτικό σύστημα πάρα πολλών χωρών, ταράζοντας αρκετές ευρωπαϊκές κοινωνίες, πολύ δε περισσότερο τη δική μας κοινωνία. Γιατί μην ξεχνάμε ότι και τώρα που μιλάμε, οι βάρκες όλες από Τουρκία και Λιβύη φτάνουν στα ελληνικά νησιά και στα ελληνικά λιμάνια. Φαίνεται δεν υπάρχουν άλλα λιμάνια στην Ευρώπη. Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται. Ύστερα, θα πρέπει να δούμε, να πούμε ότι δεν είναι δυνατό. Αυτοί οι άνθρωποι καταρχάς είναι όντως δυστυχισμένοι άνθρωποι. Έτσι θέλουμε να τους βλέπουμε κάπως ανθρωπιστικά. Όμως δεν μπορεί η Ελλάδα να αναλάβει την περίθαλψη όλης της δυστυχίας της Ασίας, μια χώρα που παίνεται έτσι και λιδωρείται και η οποία δεν έχει καμία βοήθεια από την λεγόμενη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Θα τολμούσα να πω το εξής, ότι με όλα αυτά τα τεκνενόμενα, εκείνο που ουσιαστικά προσφέρει η Ευρώπη, η οποία με την απραξία της και όχι με τη ρητορική της μας δείχνει ότι είναι ανύπαρκτη, έτσι, στην πραγματικότητα είναι σαν να μας λέει ταλέποροι άνθρωποι και εταίροι, κόψτε το λαιμό σας. Αυτή είναι η πραγματική στάση. Ύστερα υπάρχει και ένας άλλος μεγάλος κίνδυνος. Αποτελεί θανάσιμη απειλή, έτσι, το γεγονός των μεταναστών ή λαθροεισβολέων ή όπως είπαμε ας ονομάσει ο καθένας για τον εθνικό μας ιστό. Δεν επεξεγέλασε αυτό το θέμα. Έτσι δεν είναι καθόλου επεξεγέλασε. Και προσπαθούν να μας εξαναγκάσουν να δεχτούμε οπωσδήποτε όλη αυτή την κατάσταση με διάφορα ευχολόγια και με ασυναρτησίες. Έλεος, φτάνει πια αυτός ο ρατσισμός κατά της Ελλάδος. Έτσι. Τώρα το είπατε σωστά. Είναι ρατσισμός κατά των Ελλήνων. Δεν είναι δυνατόν να λέει ρατσιστή όποιον λέει κάτι σωστό για την πατρίδα του, κάτι που αφορά τα συμφέροντα της χώρας μας και αυτό το οποίο βλέπουμε που είναι ρατσισμός κατά των Ελλήνων να μην απασχολεί. Επειδή αγαπούμε την πατρίδα μας, δεν σημαίνει ότι μισούμε τους ξένους. Προφανώς και βεβαίως δεν είναι και πρόσφυγες όλοι αυτοί. Πρόσφυγες είναι μόνο οι Σύριοι. Όλοι οι άλλοι τι είναι. Ήρθαν εδώ να ζήσουν το δυτικό τους όνειρο. Να πάνε σε άλλες χώρες, λένε οι περισσότεροι. Ναι, αλλά αφού έρχονται πρώτα από εδώ και μένουν εδώ, το πρόβλημα δημιουργείται στη χώρα μας. Λοιπόν, μπορείτε να μου επιτρέψετε μία ακόμα. Παρακαλώ, για να πάω και στον μέσα σε αυτή την προσπάθεια. Στην κυρία Μιχαλίδου, ναι. Αυτοί εδώ υποβοηθούνται και ενισχύονται από τις λεγόμενες ΜΚΟ. Αυτές που λέμε εμείς ότι πρέπει να κλείσουμε και τελειώνουμε. Είναι ένας πρόστιχος και είναι ένας ρόλος που παίζουν πρόστιχος οι ΜΚΟ, κυριολεκτικά και αντεθνικός. Αφού αποσκοπούν στην πραγματικότητα στην αφαίρεση ουσιαστικών αρμοδιοτήτων και κυριαρχικών δικαιωμάτων από τα εθνικά κράτη και ιδίως από την Ελλάδα. Ύστερα, να μην ξεχνάμε και αυτό που είπε ο Σόρος, ότι πρέπει να υπάρχει η λεγόμενη open society. Σήμερα ζούμε στην εποχή της μοριακής βιολογίας, της παραπληροφόρησης και της open society και της globalization, της παγκοσμιοποίησης. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Σαγκά, θέλω να προσέξετε λίγο την εικόνα. Εσείς απόστρατος του πολεμικού ναυτικού, έτσι, νομίζω ότι ΣΑΜΟ, λογικά, αν δεν έχετε υπηρετήσει εκεί, θα την έχετε επισκεφτεί αρκετές φορές. Κοιτάξτε εδώ λιγάκι. Εδώ βλέπουμε τι γίνεται, έτσι. Ξέρετε ποιο είναι το θέμα? Ότι το λιμενικό περνάει από εκεί, αλλά δεν κάνει τίποτα. Δεν προσπαθεί δηλαδή να τους αποτρέψει. Αυτό είναι ένα ζήτημα αυτό. Βεβαίως οι άνθρωποι εντολές εκτελούν προφανώς, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό τους αθώνει κιόλας, έτσι. Η Ελλάδα έχει γίνει το hot spot της Ευρώπης σήμερα. Δεν έχει καμία υποχρέωση η Ευρωπαϊκή Ένωση να παίρνει όλους αυτούς τους ανθρώπους ως μετανάστες, ως πρόσφυγες, όλα αυτά. Δεν είναι υποχρέωση της. Αυτό είναι πέρα, κοιτάξτε, ένα έργο της Τουρκίας, το οποίο θέλει, το οποίο προσπαθεί να εκδίκηση αυτό, να φέρει όλους αυτούς στην Ελλάδα και κατ' επέκταση, όπως ξέρουμε, στην Ευρώπη αυτοί δεν μπορούν να φύγουν.
Τώρα, αυτό που έγινε, που είδαμε αυτό που έγινε προηγουμένως, στον καταβλισμό, σε έναν καταβλισμό των 650 ανθρώπων, έχουν τοποθετήσει 5-6.000 ανθρώπους. Χιλιάδες είναι τώρα, πόσοι ακριβώς είναι, ούτε αυτοί ξέρουν. Ναι, ούτε αυτοί ξέρουν. Και αυτοί εναλλάσσονται βέβαια. Αυτό είναι επόμενο ότι θα γίνει, ότι θα τσακωθούν, θα σκοτωθούν όταν συμβαίνουν με αυτές τις συνθήκες, όταν γίνεται με αυτές τις συνθήκες. Όμως, πρέπει να γνωρίζουμε ότι γίνεται ένας αγώνας, όπως είπατε, με το λιμενικό. Το οποίο, ναι, το λιμενικό, κάνει εντύπωση, κύριε Σακά. Δεν βλέπω το λιμενικό. Ναι. Εντάξει, θα μου πείτε τώρα τι να κάνουνε. Όπως είναι το είπατε. Λιμενικοί, αυτοί είναι χιλιάδες, το είπατε και μόνος σας. Αλλά δεν είναι και αυτό απάντηση. Εκτελεί εντολές, δεν μπορεί να κάνει τίποτα παραπάνω. Είναι στρατιωτική. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Ναι, είναι στρατιωτική. Το βλέπουμε εδώ, έτσι. Ναι, περνάει από πίσω το αυτοκίνητο. Ό,τι εντολές έχει, αυτό θα κάνει. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Δεν μπορούμε να ρίξουμε τις ευθύνες στο λιμενικό σώμα, παρά μόνο είναι μια πολιτική απόφαση. Θεωρώ ότι ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, εφόσον υπάρχουν πολιτικοί οι οποίοι στηρίζουν αυτή την κατάσταση. Είναι επόμενο. Ναι. Αυτό το οποίο θα μπορούσε να γίνει είναι η πρόληψη, η αποτροπή που λέμε. Πώς να κλείσουν οι ΜΚΟ, να ισόβει άδεσμά στους διακινητές ανθρώπινων ψυχών. Αυτά είναι μέτρα. Αυτό είναι πολιτική απόφαση. Ναι, βεβαίως, αλλά αυτή την πολιτική απόφαση δεν μπορεί να την πάρει κανείς άλλος παρά μόνο η ελληνική λύση του Κυριάκου του Βελόπουλου. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Μιλάμε για τείχο στον Εύρο και μας κοροϊδεύουν. Μα τι κοροϊδεύετε? Δηλαδή, αν υπήρχε ένα τείχο στον Εύρο, θα μπαίνουν όλοι αυτοί καθημερινά ελεύθεροι και να μπαινοβγαίνουν για πλάκα? Και εδώ θα ήθελα και τη γνώμη του Χρήστου του Ντούτσι. Κύριε Ντούτσι, μάλλον πριν πάμε, που η άποψή σας, ξέρετε, έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί εσείς είστε βορειοπυρώτης. Και φαντάζομαι ότι κάποτε κι εσείς ήρθατε με κάποιο τρόπο στην Ελλάδα. Θα θέλαμε να το μάθουμε αυτόν τον τρόπο για να κάνουμε μια σύγκριση. Γιατί πολλά ακούγονται από τους προοδευτικούς και ειδικά εκείνους τους Σιριζέους. Ήμουνα σε ένα πάνελ την περασμένη εβδομάδα στο Κόντρα. Τι τράβηξα από όλους αυτούς? Τι τράβηξα? Τι μου λέγανε δηλαδή? Οι άνθρωποι δεν έχουν αίσθηση. Είναι της λογικής, όπως τους είπα κιόλας, του εμπάτε σκύλι και αλέστε. Και αλαστικά μη δίνετε. Λοιπόν, ας δούμε όμως το βίντεο 4 του πώς καταντήσαν τη Σάμο και να πάμε μετά στον κύριο Ντούτσι και στην κυρία Μιχαηλίδη. यहाँ पे हमारा जगह था, सब कुछ जल रहा है। लेकिन Χρήστο Ντούτσι, ξέρεις γιατί το συνδέω τώρα όλο αυτό με τη δική σας, με τη δική μας την περίπτωση? Γιατί παππούδες Μικρασιάτες ήρθαν τη Μικρά Ασία κυνηγημένοι, εσείς κάπως έτσι, διότι αυτοί οι προοδευτικοί, ειδικά έτσι της αριστεράς, της ευρύτερης αριστεράς, προσπαθούν ατυχώς πολλές φορές να πούνε ότι μα και εμείς οι Έλληνες ήρθαμε έτσι. Πώς ήρθαν έτσι? Ούτε κολυμπώντας τρυπάγαμε τις βάρκες τότε οι παππούδες για να πέσουν στη θάλασσα για να τους σώσουν τότε εδώ πέρα για να έρθουν. Ήρθαν οι άνθρωποι γιατί υπήρξε πόλεμος και γύρισαν στην πατρίδα τους. Κάπως έτσι λοιπόν προσπαθούν να τα ισοπεδώσουν όλα αυτοί οι λεγόμενοι προοδευτικοί, έτσι κάπως τους χαρακτηρίζει κανείς. Λεγόμενους προοδευτικούς, πώς να τους πεις, ο χαρακτηρισμός θα είναι πιο βαρύς αν το σκεφτούμε και το πούμε όπως θα θέλαμε. Θέλω λοιπόν τη δική σου τη γνώμη και ως πρώην Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, αλλά και ενός ανθρώπου που έτσι, έχει άποψη για όλα αυτά. Θέλω να πω δύο πράγματα για τις εικόνες που βλέπαμε τώρα. Αν κάποιος λέει ότι έρχονται στην Ελλάδα αυτοί για μια καλύτερη μέρα και αγαπούν την Ελλάδα και έρχονται εδώ και διάλεξαν την Ελλάδα να έρθουν,
δεν είναι δίκαιο, δεν είναι σωστό, γιατί δεν θα κάνουν αυτά που γίνονται τώρα. Το να έρθει σε μια χώρα που λες πάω για να ζήσω και να μείνω και να την γέσει και να όλα αυτά που γίνονται, όχι, δεν είναι σωστό. Δεύτερο πρόβλημα. Έχουν τη στήριξη του κράτους και των προοδευτικών που λέγατε. Γιατί σε αυτούς τους ανθρώπους σήμερα που έρχονται λάθρο μεταράστες και λάθρο εισβολής, νόμιμα τους δίνουν 400 ευρώ ανά άτομο, και όταν περάσαμε εμείς το 90 και το 91 από τα βουνά, 7 Γενάρη, 7 ώρες στο χιόνι, 7 Γενάρη, στο χιόνι για να κατέβουμε στους φυλάτες, στο φυλάκιο. Εσείς είστε Έλληνες. Έλληνες. Στην πατρίδα μας. Είχατε. Στην πατρίδα μας. Ωραία, στην Ελλάδα. Ήρθαμε, μείναμε. Μας καταγράψανε. Μας καταγράψανε. Αλλά ποτέ κανένας δεν έδωκε 100 δραχμές. Όχι 100, 100 δραχμές. Μείναμε πόσο μείναμε, φύγαμε για να πάμε να βρούμε μια δουλειά χωρίς και εμείς ένα χρήμα στην τσέπη. Δεν είχαμε και μαζί μας 100 ευρώ, γιατί ήταν τα λέκτη τα δικά μας που δεν υπήρχαν για αυτά. Με φίλους, με κάποιο συγγενή, με αυτό και χιλιάδες. Δεν ήμασταν μερικές δεκάδες, ήμασταν χιλιάδες. Η διαφορά, εμείς τους ομογενούς μας είχαν πηγαίνετε και βρείτε όπου θέλετε σπίτι, δουλειά και φαγητό. Σήμερα να αγοράζει σπίτια το κράτος, να τους έχει σε άθλιες συνθήκες όμως, αλλά είναι κάπου τρώνε και παίρνουν και 400 ευρώ το άτομο το μήνα. Μεγάλη διαφορά και πιστεύω αυτό που γίνεται θα ενθαρρύνει και πολλούς άλλους να έρθουν και πιστεύω εγώ προσωπικά ότι είναι η αρχή του κακού για την Ελλάδα. Δεν κύριε Σάκας, ακούω. Βεβαίως. Μια φράση να... Ναι, ελεύθερα. Και να πούμε ότι... Μια παρέα είμαστε άλλωστε. Ναι, αυτή η κατάσταση είναι πολύ επικίνδυνη για μας. Έχουμε φτάσει στο σημείο να μην χωράει άλλος πια η χώρα μας. Και όμως εμείς μας έχουν φέρει σε τέτοιο σημείο που να λέμε φέρτε κι άλλους, φέρτε κι άλλους. Είναι πολύ επικίνδυνο και είναι η απειλή για την ύπαρξή μας αυτό. Γιατί το ισλαμικό και το δημογραφικό είναι επικίνδυνο για τη χώρα μας, που είναι και μεγαλύτερο και από το τουρκικό. Μα κοίταξε να σας κάτι, κύριε Σάκα. Βεβαίως είναι σωστό αυτό που λέτε, διότι όλους αυτούς πλέον η Νέα Δημοκρατία, που θα έλυνε το πρόβλημα που για όλα αυτά έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, και είναι μία ή άλλη, το ίδιο πράγμα δηλαδή. Εγώ λέω πλέον τη ΣΥΡΙΖΑ τη Νέα Δημοκρατία. Το λέω και στα σχόλια που κάνω στο ανατριπτικό δελτίο. Στο οποίο προχθές να πω στους φίλους τηλεθέτες, δεν πήγα λόγω ενός θέματος που είχα εδώ με το χέρι μου. Λοιπόν, αλλά όλα καλά. Τέλος καλά, όλα καλά λοιπόν γι' αυτό. Να πω λοιπόν το εξής, ότι εδώ πέρα υπάρχουν αυτά τα ζητήματα. Αντιλαμβάνεται κανείς λοιπόν ότι όσο δεν λύνονται και όσο προσπαθεί η κυβέρνηση αυτή να τα λύσει φέρνοντας όλους αυτούς τους λαθροεισβολείς στην εδώ χώρα, στην υπηρετική χώρα αλλά και εδώ σε μεγάλες πόλεις, το πρόβλημα μεγιστοποιείται, δεν λύνεται. Δηλαδή έλεγα ας πούμε προχθές ότι όταν είχα πάει στο άλλο κανάλι, τι γίνεται, θα τους φέρατε τώρα τους επόμενους και αυτούς εδώ, τους επόμενους και αυτούς εδώ, αυτή η ιστορία θα συνεχίζει, θα συνεχίζει, θα συνεχίζει, τι θα συμβεί στο τέλος, αυτό που λες εσύ. Έτσι. Το θέμα είναι ότι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, από ό,τι φαίνεται, είναι η ίδια με η συνέχεια μάλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Ίδια ακριβώς, γιατί δεν μπορούν και αυτοί να κάνουν διαφορετικά. Είναι και γερμανόφιλοι, ξέρετε. Αν τυχόν και μιλήσεις και πεις κάτι για την πατρίδα σου, διώκεσαι, όπως διώχθη μια κοπέλα προχθές στην Πεμπέλη. Μα είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής, δηλαδή Γερμανικής Ένωσης, με την οποία αυτή η Γερμανική Ένωση, η σημερινή κυβέρνηση, έχει καλές σχέσεις. Έτσι, Ζήμενες και πολλά άλλα. Λοιπόν. Τελικά, επιγραμματικά. Για να κλείσει το θέμα, όπως το κλείνει, έχει συνέχεια. Μακάρι να κλείσει σήμερα. Δεν έχει ούτε η Ελλάδα μέλλον, ούτε όμως και οι μετανάστες έχουν τελικό προορισμό. Ναι, αλλά παρόλα αυτά, έτσι, οι ροές είναι ανεξέλεκτες. Λοιπόν, ποιος κοροϊδεύει ποιον. Να πω εδώ, κυρία Μιχαηλίδου, ότι ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος πήγε στην Σάμο, στο hotspot, επισκέφθηκε, είδε και τα χάλια που υπάρχουν. Πριν από λίγη ώρα είχε πάει και στο Αμαλία Φλέμινγκ στα Μελίσια, εκεί όπου ένα ολόκληρο νοσοκομείο το μετέτρεψε αυτή εδώ με απόφαση της κυβέρνησης και με την ανοχή ίσως και της τοπικής αυτοδιοίκησης σε hot spot. Την μεθεπόμενη εβδομάδα θα είναι στα μέρη σας, έτσι, στην Κόρινθο. Θα έρθει εκεί να επισκεφτεί την περιοχή. Υπάρχει και μια εμερίδα του Ινστιτούτου Μελετών Η Λύση, όπου θα απευθύνει χαιρετισμό ο κ. Βελόπουλος. Για όσους ενδιαφέρονται, στο επιμελητήριο Κορίνθου 5.30 με 9 θα είμαστε εκεί στις 24 του Οκτώβρη. Θα τα ξαναπούμε όμως. Και περιμένουμε όλους τους Κορίνθιους. Περιμένουμε όλους τους Κορίνθιους και όχι μόνο τους Κορίνθιους, έτσι, και τους Αθηναίους. Όπως θέλουν, η Κόρινθος είναι κοντά στην Αθήνα, μια ώρα διαδρομή. Δεν έτσι. Λοιπόν, κύριε Μιχαλίδου, το δικό σας το σχόλιο. Ακούσατε εδώ και τους φίλους και συναδέρφους. Εσείς πώς τα βλέπετε όλα αυτά? Βασικά, ρωτήσατε τι θα γίνει στο τέλος.
στο τέλος να γίνει αυτό που γίνεται στη Σουηδία τώρα. Τα παιδιά πάνε στα σχολεία με συνοδεία αστυνομίας. Δεν κυκλοφορούν ελεύθερα οι γυναίκες γιατί φοβούνται. Σεξουαλικές παρενοχλήσεις, βιασμοί, βία, ολόκληρες περιοχές αποκλεισμένες. Αστυνομία δεν τολμάει να μπει μέσα. Ισχύει ο νόμος της αρίας. Αυτό θα γίνει στην Ελλάδα. Και εγώ απορώ. 77 χώρες. 77-78 πόσες είναι. Ναι. Σομαλοί, Αφγανοί, Πακιστανοί. Από όπου μπορεί να φανταστεί κάποιος. Είναι 80 χώρες δεν πέρα. Μπορούν να βρουν. Τις διάβασα την άλλη φορά γρήγορα. Δεν μπορούν να βρουν μεταξύ τους. Σκοτώνονται, βγάζουν μαχαίρια, ρόπαλα, πέτρες. Μα μπορούν η φωτιά να γίνουν... δημιουργήθηκε από καυγά μεταξύ Αφγανών και Συρίων. Νομίζω. Και πριν Αφγανών κάποια χρόνια που έχω πάει στη Λέσβο, συγκεκριμένα στο ταξιάρχη, επί του δρόμου έβλεπα σπασμένα εξοκλήσια, σπασμένη σταυρή, ακαθαρσίες, ό,τι μπορεί να φανταστεί καθένας. Όταν εγώ έρχομαι κάπου για προστασία, σέβομαι νόμους του κράτους. Σέβομαι και τα τηρώ. Δεν επιβάλλω τα δικά μου. Δεν με ενοχλούν θρησκευτικά σύμβουλα. Έτσι ξέρω εγώ. Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε σε αυτό το σημείο το βίντεο με το τι λέει ο δήμαρχος της Σάμου για όλα αυτά. Ο τοπικός άρχον εκεί, εντάξει, ο άνθρωπος και αυτός τι να πει, αλλά για να τον ακούσουμε. Συμπλοκές 7 η ώρα το απόγευμα μεταξύ ομάδων, νεαρών και μαχαιρώματα μέσα στο κέντρο της πόλης. Διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Μετά από μία ώρα περίπου η φασαρία η όλη επεκτάθηκε στο ΚΙΤ. Υπήρχε πρόθεση ομάδας νεαρών αρκετά πολυπληθούς με επιθετικές διαθέσεις να κατέβει στο κέντρο της πόλης. Γύρω στις 9 η ώρα είχαμε οδοφράγματα και στις 10 η ώρα η πυρκαγιά αυτή, η οποία είναι σαφέστατο ότι είναι μπρισμός. Λοιπόν, βλέπετε φίλες και φίλοι, δηλαδή είναι φοβερές εικόνες, εμείς τις δείχνουμε, τις ξαναδείχνουμε, μπας και αφυπνίσουμε συνειδήσεις, γιατί τι άλλο μπορούμε να κάνουμε και εμείς από εδώ, εμείς φωνάζουμε, λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, σε όποιους αρέσουμε και ευτυχώς αρέσουμε συνεχώς σε περισσότερους. Δεν είναι τώρα κατάσταση αυτή, πάνε και είναι το νησί, είναι 6.000 εκεί και 6.000 είναι οι κάτοικοι της περιοχής. Λοιπόν, αντιλαμβάνεται κανείς ότι έχει ξεφύγει η κατάσταση από κάθε έλεγχο. Όμως, ξέρετε, θα έχει ενδιαφέρον εδώ, αγαπητοί φίλοι και κυρία Μιχαηλίδου, να δούμε τι λένε για το θέμα, όχι μόνο αυτό, γενικά για τα προβλήματα που δημιουργούν οι μετανάστες, ο κύριος Κουμουτσάκος, ο αρμόδιος υπουργός, και ο κύριος Αβραμόπουλος, έτσι, ο επίτροπος για το μεταναστευτικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για πάμε να δούμε. Δεν θα ανησυχούμε μόνο για την ποσότητα των ανθρώπων, για τους αριθμούς, αλλά και για το ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Συνυπάρχουν πολλές αντιστασιακές ομάδες, αυτή η πασπερμία αντιστασιακών ομάδων, μεταξύ των οποίων πολλοί φανατικοί μουσουλμάνοι και ισλαμιστές. Κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει κανένα σε νησιά. Όσοι δικαιούνται διεθνούς προστασίας και είναι υποχρέωση της Ευρώπης να τους περιθάψει και να τους δεχτεί, πρόσφυγες, να μπουν στη διαδικασία ακόμα και της μετεγκατάστασης. Οι υπόλοιποι πρέπει να επιστρέφονται στην Τουρκία. Λοιπόν, ωραία. Για πάμε τώρα να δούμε, κυρία Κοβελόπουλο. Για πάμε. Δεν πρέπει να υπάρχει ούτε ένα hot spot. Και δεν μπορεί να διχάσει ένα νησί. Να λες, μη στεναχωριέσαι στο βαθύ, θα πάνε στην άλλη πλευρά. Εσείς ηρεμήστε εδώ. Αυτό είναι ντροπή. Είναι ντροπή που γίνεται. Να μην υπάρχει ούτε ένας λαθροεισβολέας στο νησί της Σάμου. Και το λέω γιατί σήμερα ακούω τον κύριο Βαρουφά και τον κύριο Μητσοτάκη να συζητούν για τη Μόρια. Αλλά ξεχνούν κάτι βασικό. Ότι η λύση στο πρόβλημα των λαθροεισβολέων είναι να μεταφερθούν όλοι σε ακατοίκητα νησιά. Εάν δεν μεταφερθούν σε ακατοίκητα νησιά, θα γίνει η χώρα ακατοίκητη από Έλληνες. Και αυτό είναι εθνικό έγκλημα. Γι' αυτό λέω ότι είναι επικίνδυνη. Και πρέπει κάποια στιγμή να σοβαρευτούν. Μιλάνε λόγια το αέρα και ο Βαρουφάκης και ο Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι. Λύσεις δεν προκρίνουν όμως. Η μεταφορά λοιπόν του κόσμου στην υπηρετική Ελλάδα ή σε άλλα νησιά κατοικημένα είναι εθνικό έγκλημα. Λοιπόν, Μαργαρίτα Μιχαηλίδου. Άκουσες τους πολιτικούς, άκουσες τον κυρία Κοντοβελόπουλο. Ένα σχόλιο πάνω σε όλα αυτά νομίζω ότι μπορούμε να το ακούσουμε, διότι αντιλαμβάνεται κανείς ότι, όπως είπε ο κ. Ξοβλόπουλος, λύσεις δεν δίνουν. Ουσιαστικά τι κάνουν αυτοί. Αυτοί διαχειρίζονται τώρα ένα ζήτημα το οποίο το βρήκαν τους προηγούμενους και το κάνουν χειρότερο. Λύσεις δεν δίνουν. Κάποιες λύσεις πρότεινε ο κ. Ξοβλόπουλος. Και πολύ σωστά κάνει. Ακατοίκητα νησιά, δομές, φιλοξενίες, εκεί μπορούν να εργάζονται αν θέλουν. Σιγά σιγά γίνεται ταυτοποίηση.
Ναι, μεγάλο πρόβλημα η τακτοποίηση. Όλοι δηλώνουν. Τεράστιο πρόβλημα. Όλοι δηλώνουν Σύρι τώρα, έτσι. Αλλά άκου τώρα το ωραίο. Σκίζουν και τα χαρτιά ναι, τους. Άκου τώρα. Αυτός ο οποίος είναι πραγματικά πρόσφυγας και προέρχεται από εμπόλεμη ζώνη. Έτσι. Και έχει τα χαρτιά του. Γιατί να τα πετάξει. Γιατί θα να τα πετάξει. Πάνε λοιπόν όλοι μετά και δηλώνουν, κύριε Λέκα, με κοιτά. Και καλά κάνει. Και πρόσφυγες. Δηλώνουν όλοι πρόσφυγες. Δηλώνουν όλοι Σύριοι. Και το αποδεχόμαστε εμείς αυτό. Σαν χώρα μιλάω έτσι. Άμαχος πληθυσμός, γενικόπαιδα, ηλικιωμένοι, αυτοί είναι πρόσφυγες. Όλοι οι υπόλοιποι ή είναι λιποτάκτες ή είναι τζιχαντιστές που πάνε να γλιτώσουν την δικαιοσύνη του Άσαντ. Έτσι ακριβώς. Προσέξτε, με τους μετριοπαθέστερους υπολογισμούς κρατικούς, ναι, οι πραγματικοί μετανάστες που έρχονται από εμπόλεμη, έτσι. Ένα στους δέκα. Είναι, όχι. Όχι. Είναι πώς. Περίπου, δεν μπορεί κανείς με ακρίβεια, είναι το 1/4. Α, και κυρίως είναι οι Σύριοι. Οι οποίοι, 2,5 στους 10. Οι οποίοι Σύριοι είναι αδέρφια. 2 και ένα παιδί. Όχι εξαίματος, αλλά συνειδησιακά είχαν ενωθεί πολύ με το Βυζάντιο. Αυτοί και οι Αρμένοι υπήρξαν δύο από τους μεγαλύτερους πυλώνες προστασίας του Βυζαντίου. Και η Ελλάδα άρχισε να συρρυκνώνεται από τον καιρό που έχασε στη λίμνη Ματζικέρτα από το 1071 μέχρι σήμερα συνεχώς. Συρρυκνώνεται. Χάθηκε η Βόρειος Ήπειρος, χάθηκε η Κύπρος. Τώρα κινδυνεύει να χαθεί το Αιγαίο, γιατί σας εκεί ακούμε. Πάμε. Και πρέπει να τονίσουμε το εξής. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή που μιλάμε πρέπει να προλάβει έτσι τετελεσμένα γεγονότα εκ μέρους της Τουρκίας. Σωστά. Βασιζόμενες στις δικές της δυνάμεις. Σωστά. Διότι ουέ και αλίμον αν υπάρξουν ιδίως στρατιωτικά τετελεσμένα, τότε όλες οι συζητήσεις. Και πρέπει κανείς να διαθέτει ευφυΐα αμοιβάδας για να μου πει ότι πέφτω έξω. Είμαι τόσο κατηγορηματικός. Τότε όλα θα συζητιούνται πάνω στα νέα δεδομένα. Είναι και κάτι άλλο. Να συμπληρώσω ένα δευτερόλεπτο. Και οπότε η κατάσταση της χώρας θα είναι πολύ πιο απελπιστική. Και επανερχόμενος πάνω σε αυτό για να το κλείσω στο θέμα το μεταναστευτικό και αυτά που έδειξε ο κύριος Βελόπουλος, έχω να προσθέσω το εξής. Κάποιοι υποκριτές, έτσι, οι κουτοπώνυροι μας λένε ότι μα και οι άλλες χώρες δέχονται, όπως είπατε, η Σουηδία και τα λοιπά και τα λοιπά. Κάνουν όμως πως ξεχνούν ή παραβλέπουν όμως, το πιο βασικό απ' όλα. Είναι ίσα τα μεγέθη, κύριοι. Μιλάτε για χώρες που αποτελούνται από 60, 65 και 55 εκατομμύρια, που αν πάνε και στάξουν 5 και 10 ακόμα εκατομμύρια, ξέρετε τι, δεν κινδυνεύει ο εθνικός του ιστός. Λοιπόν, εδώ άμα είναι δηλητήριο, εδώ μέσα σε πραγματικά κρίσεις. Για 38 εκατομμύρια υπογράψαμε, έτσι. Από μια κουβέντα για να πάω σε διάλειμμα, κύριε Μιχαηλίδου και κύριε Σάκαλα, στα γρήγορα. Μέσα 3 και 4 εκατομμύρια, το χάσα το παιχνίδι. Απορίας άξιο. Έρχονται πρόσφυγες να γλιτώσουν σφαγή, δεν ξέρω τι. Και όλοι κατά περίεργο τρόπο είναι μουσουλμάνοι, ισλαμιστές. Ούτε ένας χριστιανός. Αυτό λέγαμε. Ναι, αυτό λέγαμε. Εσύ το λες πιο έτσι με περισσότερο λόγο. Είναι δυνατόν δεν είπα, χριστιανός, δεν είναι. Να δέχομαι. Ή μάλλον να εξαναγκάζομαι να δεχτώ. Έτσι. Έναν που υποτίθεται δυστυχεί ή που δυστυχεί στα αλήθεια γείτονα. Και να έρχεται αυτό να μου επιβάλλει τι θα κάνω εγώ στο σπίτι μου και τι δεν θα δέχομαι. Λοιπόν, Γιάννη Σάκα. Επιβεβαιώθηκε αυτό που είπα, ότι το ισλαμικό και το δημογραφικό είναι πολύ επικίνδυνα. Το επιβεβαίωσε δηλαδή ο υπουργός πριν 2 λεπτά, το ακούσαμε εδώ. Αυτό ήθελα να σας πω και ναι, ότι υπήρξε επιβεβαίωση από τον υπουργό. Δήλωση, γιατί ναι, ταιριάζει με αυτά τα οποία είπατε, κύριε Σάκη. Λοιπόν, ναι. Δεν μπορώ να το δεχτώ. Και ένα γρήγορο σχόλιο για τον Χρήστο τον Τούτσι, αν θέλει, γιατί πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Έτσι, πέρασε ο χρόνος, η μισή ώρα έφυγε έτσι, κυρία μου και κύριοι. Σας το είπα και πριν, ότι ο χρόνος εδώ περνάει γρήγορα. Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει με την Τουρκία δεσμεύσεις ότι όσοι είναι και με την Ελλάδα ότι θα επιστρέψουν αυτοί που είναι από τα νησιά, γιατί έρχονται στην ενδοχώρα. Γιατί πάουν αλλού. Η πρόταση του πρόεδρου του Κυριάκου του Βελόπουλου να είναι σε νησιά κατοίκητα, βεβαίως θα γίνουν υποδοχές με τον καλύτερο τρόπο, να είναι εκεί για κάποια στιγμή να μπορούν να επιστρέψουν ξανά από εκεί που ήρθαμε με την Τουρκία. Μάλιστα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, σύντομο διάλειμμα. Σε λίγο είμαστε και πάλι κοντά σας εδώ με την εκπομπή «Αυτή είναι η λύση».
Επιστρέψαμε και πάλι κοντά σας με την εκπομπή μας. Αυτή είναι η λύση. Βλέπετε στην οθόνη σας, κυρία Μιχαηλίδου, ο κύριος Λέκας, ο κύριος Ντούτσης και ο κύριος Σακάς είναι κοντά μας και σχολιάζουμε τα της επικαιρότητας. Ασχοληθήκαμε με τον μεταναστευτικό. Ακούσατε τις απόψεις εδώ των εκλεκτών καλεσμένων. Πρέπει να σας πω ότι μπορεί αυτή εδώ η παρουσία της κυρίας Μιχαηλίδου που είναι από την Κόρινθο, αλλά τώρα στο διάλειμμα μου ήρθε μια καταγγελία και οφείλω να τη μεταφέρω. Μεταφέραν λοιπόν με τη σειρά τους εκεί κάποιοι φίλοι δημοσιογράφοι και θέλω να το πω. Και όχι μόνο δημοσιογράφοι, ήταν κόσμος όταν με πήραν τηλέφωνο, ότι από την 6η ΔΠΕ Κορίνθου, με εντολή του προϊστάμενου εκεί, τώρα το όνομά του δεν θέλω να το πω, αλλά θα έπρεπε κύριε προϊστάμενε εκεί, να τα ακούσεις λιγάκι, ότι δόθηκε εντολή, λέει, στους γιατρούς του ΕΟΠΗ, εκτός σύμβασης και εκτός ωραρίου, να πηγαίνουν, λέει, προσέξτε, μόλις τελειώσει τη δουλειά τους, δηλαδή τις υποχρεώσεις τους απέναντι στους ασφαλισμένους στο νοσοκομείο, στο ΝΕΟΠΗ γενικότερα, να πηγαίνουν στο hot spot εκεί της περιοχής για να προσφέρουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους στους λάθροεισβολείς. Λοιπόν, να προσέχει ο κύριος που δώσει την εντολή, γιατί ξέρετε, έχουμε και το ανατρεπτικό δελτίο, έχουμε και άλλες εκπομπές. Φόρα παρτίδα θα βγει το όνομά σας, κύριε, εκεί πέρα που δίνετε τέτοιες εντολές. Αυτά είναι ανεπίτρεπτα. Εκτός ωραρίου, εκτός σύμβασης, γιατί είναι υποχρεωμένοι οι άνθρωποι. Να τους πληρώσετε και αν θέλουν να πάνε. Και αν θέλουν. Όχι υποχρεωτικά να πάνε. Λοιπόν, επιφυλάσσουμε για αυτό το θέμα και πάμε τώρα στο επόμενο εδώ πέρα βίντεο. Όχι, δεν έχουμε βίντεο. Λοιπόν, άκουσε κύριε Ντούτσι, νομίζω ότι πρέπει να μας πεις 2-3 πράγματα για την υπόθεση του Κατσίφα. Εμείς, ξέρετε, εδώ δεν ξεχνάμε και από το αντιρρητικό δελτίο και από την εκπομπή πολλές φορές αναφερόμαστε στον ήρωα Κωνσταντίνο Κατσίφα. Μαθαίνουμε λοιπόν τώρα τελευταία ότι οι Αλβανοί παρακρατικοί στις Βουλιαράτες κατέστρεψαν τα οικοδομικά υλικά για το εκκλησάκι που θα χτίζανε στη μνήμη του Κωνσταντίνου Κατσίφα. Σας ακούμε. Μάλιστα. Τελευταίο καιρό, περίπου τελευταίο μήνα, η οικογένεια αποφάσισε να κάνει ένα εκκλησάκι στον τόπο της δολοφονίας, η οποία βρίσκεται ψηλά πάνω από το χωριό Βουλιαράτες στο βουνό. Δεν πήγαν να πάρουν την άδεια, για να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα, στο Δημαρχείο να βγάλουν κάποια άδεια αυτό. Θεώρησαν μπορούν να κάνουν ένα εκκλησάκι 3x3 στη μνήμη του Κατσίφα. Ξεκίνησαν, πήγαν τα υλικά, πήγαν μαστόρι, ξεκίνησαν δουλά και μέσα σε 3 μέρες άρχισαν από την πλευρά των Αλβανών να τους φωνάζουν, όχι παρακρατικοί, αλλά επίσημα για ανακρίσεις τους μαστόρους που δούλευαν εκεί και είχαν ξεκινήσει την εργασία για αυτό το εκκλησάκι. Και αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση, φωνάζουν και τους βοσκούς της περιοχής. Και τι ρωτάνε, τα λιβάδια που βόσκετε εδώ, τα κοπάδια σας, τα έχετε νοικιάσει? Είναι πληρωμένα? Ποιον είδατε να ανεβάζει υλικά? Ποιος θα πηγαίνει τα υλικά εκεί πάνω? Ποιος είναι? Για να εκφοβήσουν τον κόσμο. Και ενώ είχαν πάρει και φωτογραφίες, είχε πάει ένα ντρόμ πριν μια εβδομάδα, τη νύχτα πήγαν, πρέπει να είναι παρακρατικοί αυτοί, που πήγαν και έχουν σκορπίσει όλα τα υλικά, ό,τι υλικό για αν είχε, ό,τι δουλειά για αν είχε γίνει, δεν αφήσαν τίποτα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και ήταν με την αιτία ότι δεν, όταν έκαναν τα παράπονα η οικογένεια γιατί έγινε αυτό το πράγμα, είπαν ότι δεν έχετε πάρει άδεια, δεν έχετε εγκρίνει αυτό το εκκλησάκι να χτιστεί εκεί σε αυτό το μέρος. Και με ό,τι ξέρω, η οικογένεια ξεκίνησε τις διαδικασίες τώρα να πάει στο Δήμο και στην Πολεοδομία για να πάρει μια άδεια να κάνει αυτό το 3x3 στο μέρος της δολοφονίας. Αυτό δείχνει ότι με πόσο μικροπράγματα και με πόσο αυτό ασχολούνται οι Αλβανοί εναντίον μας. Να φωνάζει τους βοσκούς, τους μαστόρους. Δεν μπορώ να καταλάβω με ποιο δικαίωμα ένα μάστορα το φωνάζει. Γιατί πας και έκτισε ή δεν θα πάει να ξαναχτίσει πάλι εκεί πέρα το... Κύριε Ντούτσι, πάντως οι κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων και όχι μόνο των τελευταίων χρόνων έχουν ξεχάσει τη Βόρεια Ήπειρο, έτσι. Την έχουν εγκαταλείψει. Στο έλεος των Αλβανών. Εγώ αυτό βλέπω το έχω πει, από αυτά που ακούω... Κύριε Βανίδη, το έχω πει και το ξαναλέω πάλι. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν η πιο ακραία προς εμάς. Κανένας δεν έχει κάνει αυτό που πρέπει για τη Βόρεια Ήπειρο. Σας είπα πώς ερχόμασταν εμείς στην πατρίδα μας. 7 ώρες με τα πόδια μέσα στο χιόνι για να έρθουμε στην πατρίδα μας. Και έρχονται άλλοι με τις βάρκες, με τα αυτά τους και τους περιμένουν και τους κάνουν. Και εμείς 7 ώρες μέσα στα βουνά νύχτα να περπατάμε για να έρθουμε στην πατρίδα μας. Αλλά στην τετραετία του ΣΥΡΙΖΑ
ήμασταν εντελώς αποκομμένοι και έχουν πάρει πιο το θάρρος να πω, το μίσος να πω, οι Αλβανοί εναντίον μας. Να δούμε τι θα κάνει και αυτή η κυβέρνηση. Τώρα τέλος πάντων δεν περιμένουμε και πολλά πράγματα. Λοιπόν, κύριε Σακά, εσείς υπηρετήσατε στο ένδοξο πολεμικό ναυτικό. Φαντάζομαι ναι. ότι και ως πρώην αξιωματικός αυτές οι εικόνες κάπως, ξέρετε, σας εξοργίζουν περισσότερο από τον απλό πολίτη που ποια έννοια. Ξέρετε, ο άνθρωπος που υπηρετεί σε ένοπλες δυνάμεις είναι ανα πάσα στιγμή έτοιμος, αν δοθεί εντολή, να επέμβει και να κάνει ό,τι μπορεί ώστε να σταματήσει αυτό το έσχος. Θα μου πείτε τώρα πολεμικό ναυτικό. Όχι, είστε ένα κομμάτι όμως του στρατού της χώρας μας. Ο κύριος Μητούτσης μας τα είπε σχεδόν όλα. Απλώς θέλω να πω το εξής. Σκότωσαν... Το ρεπορτάζ μας έδωσε. Ναι, ήταν... ναι, ναι. Εκεί σκότωσαν εξαιρετική τον Κατσίπα. Του. Γιατί τον σκότωσαν, γιατί ήταν Έλληνας. Τώρα δεν σταματήσαν όμως εκεί. Συνεχίζουμε. Τι συνεχίζουμε? Να ενοχλούν την οικογένειά τους. Με αποτέλεσμα, όπως είπε, ότι κατέστρεψαν εκεί τα υλικά που θέλουν να κτίσουν κλεισάκι εις μνήμη του Κατσίφα, του παιδιού τους. Συνέχεια. Αρχίζουν να φοβερίζουν τους Έλληνες. Η ελληνική κυβέρνηση πού είναι? Δεν υπάρχει? Δεν ενδιαφέρεται για τους Έλληνες εκεί της Βορείου Ηπείρου? Εγώ αυτό αναρωτιέμαι και λέω. Στο τέλος, όλοι οι Έλληνες της περιοχής, από ό,τι έχω ακούσει, είναι φοβισμένοι με αυτό το γεγονός, με το τελευταίο γεγονός. Και το θεωρούν μια βουβή τρομοκρατία. Από τις ελληνικές αρχές προς τους Έλληνες της περιοχής εκεί. Μάλιστα. Αυτά. Κύριε Λέγκα. Και τη δική σας άποψη. Θέλω, είστε καθηγητής σχολικά. Μάλιστα. Και εσείς έχετε σχέση με όλα αυτά. Σωστά. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι. Έζησα πράγματα καταστάσεις. Μπράβο, έχετε εσείς. Και συνεργάστηκα με άξιους, πανάξιους αξιωματικούς. Πανάξιοι αξιωματικοί, αλλά τους έχουν απενεργοποιημένους. Και Ίκαρους. Τους αφήνουν. Και τα λοιπά. Όχι να. Κοιτάξτε, κάθε φορά που λέμε κάτι τέτοια, έρχονται κάποιοι προοδευτικοί πάλι και λένε τι θέλετε, πόλεμο. Μου λέγανε μια άλλη φορά σαν να πάνε. Και όταν θα έρθουν τα πρώτα φέρετρα, τι θα γίνει, δηλαδή τρελά πράγματα. Αυτή η κατάσταση λοιπόν του κατεμνασμού, της υποχωρητικότητας μας οδήγησε μέχρι εδώ. Μα, αυτά... Και στη Βορειά Ήπειρο και στο μεταναστευτικό και παντού. Κοιτάξτε. Μόνο μας πίσω κάτω. Αυτό, κύριε, συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Φανίδη, αυτό το έχουν καταλάβει οι Τούρκοι, αυτό που είπατε τώρα. Οι Τούρκοι το έχουν καταλάβει, το έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού και το έχουν χρησιμοποιούμε στις ψυχολογικές τους επιχειρήσεις εναντίον της χώρας μας. Σου λέει, θα κάνουμε πίσω. Ναι, αυτά. Έτσι ακριβώς. Κύριε Λέγκα. Ναι, κοιτάξτε. Δύο λόγια γι' αυτό που είπε ο κύριος Ντούσης, είναι γενικά, δεν είναι μόνο πρακτική των Αλβανών. Γενικά σε τέτοιες παρόμοιες περιπτώσεις, αυτό μας διδάσκει η ιστορία διαχρονικά, κάποιος γίνεται επικίνδυνος όταν θεωρηθεί ήρωας μετά το θάνατό του. Μάλιστα. Και θέλουν λοιπόν αυτοί να θάψουν, να εξαφανίσουν με κάθε τρόπο την ύπαρξή του και, και γενικά τις πράξεις του και τη θυσία του και το ότι έκανε. Αλλά ήδη τον σκότωσαν και τον έκαναν ήρωα, ας πούμε. Ναι, είναι κατανοητό. Πήγανε 100 τομάρια να εκτελέσουν έναν άνθρωπο. 100 τομάρια ήταν. Το και πήγανε τον εκτελέσουν. Το θέμα για μένα δεν είναι αυτό. Δεν πήγανε να το συλλάβουν. Α, θέλω να το συλλάβουν. Το θέμα είναι η Ελλάδα τι κάνει. Γενικά. Αυτό λέμε, κύριε Λέγκα. Ακριβώς εδώ αρχίζει και λέμε τώρα. Η Ελλάδα καθίσταται συνέχεια, καθημερινό σχεδόν, μια χώρα με περιορισμένα κυριαρχικά δικαιώματα. Η διακήρυξη των πολιτικών μας, δεν παραχωρούμε τίποτα κτλ. Είναι πομφόλιγες. Καταντούν να είναι γελιότητες στο τέλος, ενώ είναι δραματικά τα πράγματα. Διότι δεν παραχωρώ τίποτα δεν έχει κανένα έμπρακτο αντίκρισμα. Δεν παίρνουμε κανένα κέρδος. Έτσι, τίποτα. Και μας λένε για δικαιολογίες, όπως πραγματικά με την υπογραφή της συνθήκης των Πρεσπών, ότι δείξαμε ότι κάναμε υπέρβαση εθνικισμού, ότι θριάμβευσε ο εθνικισμός, όπως πετάχει ο Σόρος και τους ενίσχυε και είπε θα επιτύχουμε μπράβο σας τα Ενωμένα Βαλκάνια. Εδώ κινδυνεύει κανείς να πάθει κύριε από τα γέλια. Τι θα πει Ενωμένα Βαλκάνια, αυτά είναι φοβερά πράγματα. Δηλαδή. Αυτό που αντιλαμβάνεται εύκολα από τηλεφέρατες. Αυτά είναι για καθόλους δηλαδή. Για όνομα θα είναι τρομερή υποτίμηση νοημοσύνης μας. Ποιοι νομίζουν ότι είναι αυτή σε τελευταία ανάλυση. Λοιπόν, και τι παριστάνουν ότι είναι. Ανυποψία στα μηδενικά είναι. Λοιπόν, ωραίος ο χαρακτηρισμός. Μ' αρέσει. Ωραίος ο χαρακτηρισμός. Μα έτσι είναι. Μπροστά τον ελληνικό λαό είναι ανυποψία στα μηδενικά. Τον ελληνικό λαό είπε ότι υπηρετούν. Έχουν μια πολιτική συμπεριφορά. Έτσι. Το χέρι σας, κύριε. Ναι, δηλαδή θέλουν να μας καταστήσουν άτομα
έτσι, που να μοιάζουμε με χαμένες υπάρξεις του τίποτα που ανέχονται την πλήρη αποσύνθεση και που του παρουσιάζουν, τον εξαναγκάζουν να δεχτεί πραγματικότητες αυτά τα ισχρά που θέλουν. Ο κύριος Δούσης ήθελε να πει κάτι και αμέσως μετά κύριε Μιχαλή να πούμε πολλά εμείς. Τέλος, δεν μπορούμε καμία δίκαια. Αυτά που γίνονται τελευταία στιγμή, πιστεύω είναι για πίεση για τις 26 Οκτωβρίου, είναι το ετήσιο μνημόσυμο του Κατσίφα. Γίνονται αυτά για να μην ανέβει κόσμος πάνω, να μην είναι κόσμος στο μνημόσιο και όλες αυτές οι μέρες πιστεύω θα είναι πιο... πολύ πιο ένταση, πολύ πιο αυτό από τους Αλβανούς εκεί στην περιοχή. Κύριε Τουτσί, θυμάμαι καλά, εσένα είχαν συλλάβει όταν πήγες πάνω. Ναι, ναι. Σας συλλάβαν τότε και εμένα, έτσι. Ναι, μαζί με τρεις άλλους και εμένα και αντίθετα 12 ώρες. Όταν ήθελες Τσίφα, είχε ανέβει πάνω ο κύριος Τουτσί, το συλλάβαν. Στην κηδεία, βέβαια, στην κηδεία. Η ελληνική κυβέρνηση τότε, εντάξει, ρουθούνι δεν άνοιξε, έτσι, δεν ασχοληθήκανε καθόλου. Σ' αφήσαν εκεί. Και τώρα βλέπω ότι το προξενείο δεν πήρε καμία θέση. Δεν είδα πουθενά μία ανακοίνωση από το προξενείο. Επίσημα για αυτά που γίνονται τώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Ήθελες να σχολιάσεις πάνω σε αυτό. Α, πάνω σε αυτό. Γιατί έχω ένα θέμα εδώ που νομίζω σε αφορά πάρα πολύ. Ναι, κύριε Μιχαλή. Υπάρχει ένα ταμπού στα σχολεία. Εγώ πάντα μιλάω με οπτική γωνία εκπαίδευσης. Λοιπόν, υπάρχουν κρούσματα αλβανικής περηφάνειας, έτσι ονομάζω εγώ, ανάμεσα στα παιδάκια, στα Ελληνόπουλα και στα Αλβανόπουλα. Μιλάμε για διάφορα σήματα αυτά τα εθνικιστικά, αλβανικά. Εντάξει, τα όποια... βλέπουμε αυτά και οι Τούρκοι τώρα χαιρετάνε και ναι, οι αθλητές χαιρετάνε. Ναι, αλλά μιλάμε εδώ μέσα στην Ελλάδα. Είναι να πω ταμπού τώρα, εντάξει, μην να το αναφέρουμε αυτό, γιατί δεν τελειώνει. Ναι. Θυμίζουν άλλες εποχές. Αυτά πρέπει να σταματήσουν. Εντάξει, πρέπει να σταματήσουν. Αλλά όταν η πολιτεία διαφορεί, όταν η πολιτεία κοφεύει, όταν τους έχουμε αφήσει μες στη χώρα μας. Αλβανούς που βασανίζουν βορειοπυρώτες εκεί και έχουμε ίδιους Αλβανούς εδώ μέσα στην Ελλάδα που οι έρευνες δείχνουν ότι η ριζοσπαστική αυτή συμπεριφορά στις δεύτερες γενιές των παιδιών είναι πολύ πιο δυναμική και πολύ πιο δυνατή από πρώτη γενιά που ήρθαν οι μετανάστες. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Κυρία Μιχαλίδου, έχουμε πληροφορίες ότι θα καταργηθεί η στήριξη στα ειδικά σχολεία, δηλαδή όλα τα παιδιά θα είναι μαζί στις τάξεις. Και επίσης υπάρχει και ένα θέμα με τα θρησκευτικά με το οποίο έχετε ασχοληθεί εσείς. Οδεύουν προς κατάργηση τα θρησκευτικά, οδεύουν προς αλλαγή στον τρόπο διδασκαλίας. Δώστε μας τις πληροφορίες που έχετε, γιατί βλέπω ότι έχετε ολόκληρο φάκελο μαζί. Το είχα σημειώσει εγώ σαν θεματάκι για συζήτηση, αλλά βλέπω που έχετε έρθει με πολλές πληροφορίες. Παρακαλώ. Ναι, στα θέματα παιδείας συσσωρεύτηκαν τόσο πολλά που δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις και πού να προχωρήσεις. Την άποψή του θέλω. Λοιπόν, εγώ να ξεκινήσω από το πιο φρέσκο, κατάργηση ειδικών σχολείων. Η κυρία Κεραμέως οφείλει να μας διαφωτίσει τι ακριβώς τρέχει. Υπάρχουν προτάσεις από ορισμένα άτομα προς την κυρία Υπουργό για κατάργηση ειδικών σχολείων, για κατάργηση τμήματων ένδαξης, για παράλληλη στήριξη, όλα καταργούνται. Τα παιδάκια αυτά θα στηβαστούν σε κανονικές τάξεις μαζί με τα άλλα παιδιά, συν να έρθουν και οι πρόσφυγες, προσφυγόπουλα, και ο δάσκαλος πώς να διδάσκει. Εδώ θέλουμε απαντήσεις. Η απάντηση που πήραμε ήταν, σας κάναμε επιμορφωτικά σεμινάρια. Βγάλετε πέρα μόνοι σας. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Επιμορφωτικά σεμινάρια τι, δηλαδή. Τι είδους σεμινάρια. Τι είδους σεμινάρια. Έκανε σεμινάρια, τέλος πάντων. Τι επίπεδο υπάρχει σε αυτά τα σεμινάρια. Θέλουμε απαντήσεις από τον Υπουργό. Από τον Υπουργό Παιδείας, τι ακριβώς ετοιμάζει η Υπουργείο Παιδείας. Ήδη καταργούνται κάποιες αιτήσεις στο ΚΕΔΙ των παιδιών που θέλουν να περάσουν αξιολόγηση και να δούνε από τι πάσχουν και κατά πόσο πάσχουν και αν θέλουν παράλληλη στήριξη. Υπάρχουν πληροφορίες ότι καταργούνται οι αιτήσεις. Δεν δέχονται οι αιτήσεις. Όσο αφορά τα θρησκευτικά. Όσο αφορά τα θρησκευτικά. Γιατί έχετε και κάποια βιβλία. Ναι, και εδώ σας έφερα τα βιβλία. Μετά μπορώ να σας αφήσω να καμαρώσετε και εσείς ο ίδιος. Εδώ να ξεκινήσουμε. Κοιτάξτε. Δώστε μου. Τι είναι αυτό. Αυτό είναι η Παναγία μας. Η Γκέισα Ιαπωνέζικη. Ναι. Ινδιάνα με τον Χριστό. Τι, δηλαδή αυτά διδάσκονται τώρα. Αυτά διδάσκονται. Μισό λεπτό. Κοιτάξτε τι μου φαίνεται. Μισό λεπτό. Ξέρουμε ότι η Γκέισα ήταν τα παλαιότερα τουλάχιστον χρόνια. Ναι. Η ονομασία έχει μείνει και σήμερα. Ήταν οι πλούσιες. Προωθούν πανθρησκεία. Οι ακριβές ιερόδουλες. Εδώ. Άστρο του Δαβίδ.
Αυτά τώρα, συγγνώμη, διδάσκονται στα παιδιά της τρίτης δημοτικού. Μάλιστα. Ιαχβέ, Αδονά Ελοχήμ. Μάλιστα. Εδώ. Ναι. Και όλο λένε κατά πόσο καλό είναι... Τι να πρωτοδείξω, κύριε Μιχαλή, τώρα. Παρασκευή των Μουσουλμάνων. Ραμαζάνι, Πέσαχ, τα Ιβραϊκά, τα Μουσουλμάνικα, γιορτές όλες εδώ, Σαλάτ, Σακάτ, Σάουμ, Σαρία, Σαρία. Μπορώ να δω ένα βιβλίο, να δω από πότε, πότε άλλαξαν αυτά, δηλαδή, τα βιβλία, πόσα χρόνια διδάσκονται. Αυτά άλλαξαν επί του ΣΥΡΙΖΑ. Α, επί ΣΥΡΙΖΑ. Επί κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αλλά συνεχίζουν να παίρνουν όμως. Δεσμεύτηκε η Νέα Δημοκρατία ότι θα αλλάξουν τα πράγματα. Ενώ οι καθηγητές και οι δάσκαλοι περιμένουν κάποια επιστολή, τέλος πάντων, από την κυρία Κεραμέως με εντολή να καταργήσουν αυτά τα κεφάλαια. Ακόμα περιμένουν. Ενώ σχολική έτος τρέχει, τα θέματα περνάνε και οι καθηγητές δεν ξέρουν τι να κάνουν. Μέχρι πότε πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις τους? Γιατί θα σου πούνε είμαστε 100 μέρες στην κυβέρνηση. Παρότι είχαν ζητήσει μία ενοχή. Ναι, παρακαλώ. Μου επιτρέπετε. Βεβαίως. Κύριε Φανίδη, το φαινόμενο δεν είναι καινούριο. Εδώ παλαιότερα, πάλι επί Νέας Δημοκρατίας, έτσι. Ας μην πω το όνομά της, γιατί ήταν κατά βάθος μια συμπαθής κυρία, υπουργός Παιδείας τότε, η οποία όμως δεν ξέρω την ανοχή που είχε δείξει και το είχα συζητήσει και με ένα πολύ φίλο μου και πρώην συμφοιτητή και συμμαθητή, ο οποίος είχε την έδρα της φιλοσοφικής, μέχρι πρόσφατα, της φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, και ο οποίος είχε κάποιες, να μου εξηγήσει κάποια πράγματα που δεν εξηγούνται για μένα. Λοιπόν, εδώ μιλούσε η κυρία Ρεπούση για ιστορίες με βελούδινες μαζόξεις στην κατάπτυστα πράγματα. Εδώ ξέρουμε πολύ καλά πώς κάει και εισμήνει και με ποια σειρά κάει, και πρώτα η αρμενική συνοικία, ύστερα η εβραϊκή και η ελληνική. Και ξέρουμε και πώς σώθηκε το βιντεάκι. Δεν ξέρω αν η κυρία Ρεπούση το ξέρει. Πώς ή από ποιον ή από ποια τραβήχθηκαν αυτές οι σκηνές και πώς βρέθηκε στα χέρια μας. Κατά 90% νομίζω ότι πρέπει να τα αγνοεί, εν πάση περιπτώσει. Και όμως η κυρία υπουργός μετά, στην αρχή μίλησε βέβαια, αναγκαστικά ίσως, ή τέλος πάντων το δέχτηκε ότι ήταν απαράδεκτη αυτή η περίπτωση, αλλά όμως δεν αποσύρθηκαν τα βιβλία και οι διδαχοί, έτσι το είναι λόγο της κυρίας Ρεπούση. Μάλιστα, λοιπόν. Λοιπόν, είναι ένα φαινόμενο που επαναλαμβάνεται δυστυχώς. Μισό λεπτό, και εδώ οι συνεργάτες μας βρήκανε τη δήλωση της κυρίας Κεραμέως για τα θρησκευτικά. Για να τη δούμε, παρακαλώ. Για πάμε. Λοιπόν, στόχος μας, λέει, στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι να καλλιεργούμε διαρκώς ένα σχολικό περιβάλλον γνώσης, ελεύθερο, δημιουργικό, χωρίς αποκλεισμούς. Καταπολεμώντας κάθε είδους διάκριση, σεβόμενη τις θρησκευτικές πεπιθήσεις. Παράλληλα, μεριμνούμε για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών σύμφωνα με το Εθνικό και Ενωσιακό Δίκαιο. Ναι, κύριε Σακά. Ναι, αλλά πόσο σέβεται τις θρησκευτικές πεπιθήσεις τη στιγμή που παρουσιάζει εδώ την Παναγία και διδάσκονται τα παιδιά τα μικρά ως γκέισα? Τι είναι αυτό το πράγμα? Αυτά πρέπει να καταργηθούν άλλο. Τα βιβλία. Αυτά πρέπει να αποσυρθούν και να επανέλθουν μέχρι να εκδοθούν τα καινούρια, να επανέλθουν τα παλαιά που είχαμε. Ναι, εντάξει, τώρα κοιτάξτε. Καυτό έρωτα. Κάποιες κινήσεις, βεβαίως. Κάποιες κινήσεις πάει να κάνει η κυρία Κεραμέως. Καταρχήν επανέφερε την αριστεία όσον αφορά τη σημαία. Δηλαδή, ο καλύτερος μαθητής θα παίρνει τη σημαία. Κάτι ναι. Που για μένα αυτό είναι σωστό. Όμως, σαν κυβέρνηση, την αριστεία δεν έδειξε να τη σέβεται ιδιαίτερα όταν άλλαξε τις νομοθεσίες για να βάλει τον αρεστό του Κυριάκος ο Μητσοτάκης αρχηγό στην ΕΕΠ. Θυμόμαστε τι έγινε. Στην αρχή λέγανε ότι έχει πτυχία, ψέματα λέγανε ότι έχει πτυχία. Μετά λέγανε ότι έχει πτυχίο το οποίο δεν είναι αναγνωρισμένο εδώ στην Ελλάδα. Μετά λέγανε ότι δεν έχει καθόλου πτυχία. Τι κάνανε, αλλάξαν τον νόμο και βάλαν αυτό που θέλανε. Ναι, σωστά έκανε λοιπόν εδώ και αμέσως, αλλά θα πρέπει την αριστεία να τη σέβονται στο σύνολό του τα μέλη τη κυβέρνηση και πρώτο και καλύτερο ο πρωθυπουργό τη χώρα. Λοιπόν, είναι... μου έχει τη φέρει πολλά, κυρία Μιχαλίδου. Μία εκπομπή ολόκληρη πρέπει να κάνουμε. Τον Τσέ Γκεβάρα μου φέρει εδώ. Τι είναι, ο Τσέ Γκεβάρα, τι ρόλο παίζει? Ο Χριστό Επαναστάτη. Εδώ Τσέ Γκεβάρα και Χριστό Επαναστάτη. Αυτά δεν μπορούν να διδαχθούν στα σχολεία. Πρέπει να αποσυρθούν. Αυτή τη στιγμή που διδάχονται στην τρίτη δημοτικού. Είναι και το άλλο. Πάντως είναι ξεκάθαρο, έτσι, από αυτό που δείξαμε, από αυτά που δήλωσε η κυρία Κεραμέως, ότι εδώ πέρα πλέον πάμε σε αλλαγή των αυτών που συζητάμε εμείς τουλάχιστον μέχρι τώρα. Εδώ τι γίνεται, καταργείται ουσιαστικά. Υποχρεώνουν τα Χριστιανόπουλα να παρακολουθούν μουσουλμανισμό, ισλαμισμό, κομφουκισμό και δεν ξέρω εγώ τι. Τα άλλα παιδιά έχουν δικαίωμα να μην συμμετάσχουν μα στα μαθήματα. Μα το είπε ο Μητσοτάκης. Χαίρομαι, λέει, να βλέπω μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Δεν το είπε. Αν θέλουν, όταν εγώ ρώτησα. Κατά τα άλλα, θα τα αλλάζαν αυτοί. Με όλα. Τι σκεπτικό το κάνουν αυτό, μου απαντήσαν ότι καλό είναι τα δικά μας τα παιδιά να μάθουν τις άλλες θρησκείες.
Και εγώ απάντησα ότι καλό είναι και τα άλλα παιδιά που είναι των άλλων θρησκειών να μάθουν για τη δική μας θρησκεία. Και Σαρία δεν είναι νόμος της αγάπης, έτσι. Γιατί Κοράνι, Σούρα 191, yeah. κεφάλαιο 2, λέει σκοτώστε τους απίστους. Yeah. Και αυτό εδώ είναι Κοράνι. Και αυτό εδώ άπιστοι? Είναι Σαρία. Ποιοι είναι οι άπιστοι τελικά? Όσοι δεν δέχονται την αλήθεια του κηρύγματος του Μωάμε, του προφήτου. Λοιπόν, επειδή έχω 2 λεπτά, yeah. στα γρήγορα, θα ρωτήσω ένα με τη σειρά. Πιστεύετε ότι μπορούμε να έχουμε εκλογές με αφορμή την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας? Ξέρετε, αυτή η κουβέντα πάντα γίνεται όποτε έχουμε εκλογή. Το 20 είναι γνωστό ότι έχουμε εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Βέβαια, πάνε να αλλάξει και τους νόμους ο Μητσοτάκης, πάνε να φτιάξει από εδώ και τέλος πάντων. Δώσουμε λίγο την κάρτα της ελληνικής λύσης για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Να δούμε τι λέει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Την έχουμε πρόχειρη. Ωραία. Αναφορικά με τον τρόπο εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας, η ελληνική λύση επισημαίνει πως είναι ντροπή ο ανώτατος πολιτιακός θεσμός να γίνεται αντικείμενο συναλλαγής κάτω από τα τραπέζια. Ξέρετε τι γίνεται, κύριε Σακά, με τη σειρά. Τι γίνεται? Η αριστερή προτείνει το δεξιό. Η δεξιά ναι. αριστερό, ώστε να υπάρχει πάντα ναι. μια εξάρτηση και να μην γίνονται εκλογές. Με αφορμή την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αλλά όχι έναν που με ενώνει όλους, ας πούμε. Αυτό και συνέχεια, έτσι. Ναι, είναι αιώνιδος για τη δημοκρατία, είναι δημοκρατία πάνω στο ξύλο. Αν θα γίνουν εκλογές, θα το δούμε με τα περισσότερα θα που θα μας δώσει η κυβέρνηση. Γιατί μέχρι τώρα μας έχει αρχίσει θα δώσω. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, σημαίνει ότι έρχονται εκλογές. Ότι θα γίνουν εκλογές νωρίτερα. Εντάξει, πάντως ένα νέο. Σίγουρο ότι όταν έρθει η ώρα, η ελληνική λύση και ο κ. Βελόπουλος θα προτείνουν αυτό που πρέπει, κατά την άποψή μας, να είναι πρόεδρος και χωρίς κομματικές εξαρτήσεις. Έτσι, να μην είναι ούτε από τη μία ούτε από την άλλη. Θα πρέπει να είναι το πιο κατάλληλο πρόσωπο, κατά την άποψή μας. Από εκεί πέρα, όταν θα έρθει η ώρα. Αλλά πάντως ακούνται και λέγανε διάφορα ότι μπορεί τότε να μην τα βρουν τελικά και να πάμε σε εκλογές. Εγώ θα ήθελα να βάλω τα δάχτυλα επί των τύπων των ύλων. Έτσι, πάνω στα σημάδια των καρφιών δηλαδή. Νομίζω ότι, βέβαια μπορεί να πέφτω έξω, δεν έχω το διεκδικό το αλάθητο του Πάπα, αλλά νομίζω ότι το πιο σωστό και το πιο δημοκρατικό θα ήταν ο ελληνικός λαός να αποφάσιζε έτσι ποιος θα σταθεί και θα είναι πρόεδρος της δημοκρατίας. Ήταν εκλεγμένος. Εντάξει, θέλει αλλαγή όμως. Λοιπόν, διότι έτσι πάντα φύγονται μαγειρέματα. Σα ευχαριστώ πολύ, κύριε Λέγκα μου. Φτάσαμε στο τέλος. Πέρασε η ώρα, κύριε Σακά. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ντούτσι, κύριε Μιχαηλίδου. Εγώ σα ευχαριστώ. Ελπίζω να πέρασατε καλά και πολύ περισσότερο εσείς, φίλες και φίλοι. Εσείς, φίλες και φίλοι. Που να μα ανετούν. Να είστε καλά, κύριε Λέγκα. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Εμείς να σα ευχαριστήσουμε και πάλι που μείνατε κοντά μας μέχρι αυτή την ώρα. Ραντεβού την επόμενη Τετάρτη, όπως πάντα, στις 8 ακριβώς. Καλό βράδυ σε όλους.